Χάρη, φεύγεις μπροστά. Όχι, μένω πίσω. Γεια σου, Χάρη. Τελευταίος. Εγώ... Πού να βρίσκομαι περίπου, μπρος, πίσω, μέση. Κάτι δεν ακούμπησε. Άμα δεν έχεις lag, είσαι εντάξει από ταχύτητα. Ναι, ναι, δεν έχω, δεν έχω. Σε έχω πληρώσει όλους. Θα πάω ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Και μια φώτο να βγάλουμε κάποια στιγμή. Να την ανεβάσεις Facebook, Στεφ, ξέρεις εσύ. Θα πειράξει το χάρτη. Περάστε από μένα. Χάρη και εγώ. Ναι, ναι. Αν είσαι live, Χάρη. Ναι, ναι. Τα κόκκινα σταματάμε. Αν έχει κόσμο, ναι. Πότε σταματήσαμε, γάμο το μου. Καλά, εδώ ναι. Εδώ π.χ. τώρα που περνάνε φορτηγά μπροστά μας, σταματάμε. Ναι, ναι, όχι τώρα, εντάξει, ναι. Αν περάσεις κόκκινο, θα ανάσεις εγώ, έφυγε. Θα φύγω εγώ. Άμα περάσω κόκκινο. Τζέμι, μην παρεξηγηθώ, απλά... Πήρε τώρα δίπλωμα ο Κούλης και νομίζω ότι έχει... κάνα πορσικό. Δίπλωμα γιατί, κάτι... για φορτηγό ή για αμάξι. Όχι, ναι, για τέτοιο. Για ταχύ. Εντάξει. Και μας δίνει κάτι βίντεο... να το σκίζει. Ντόνατς, κάνει ντόνατς. Ντόνατς αυτός είναι για τραχάνα. Εδώ λέει τι είναι με 180. Και πατάω και φρένω, λέει και φρένω, ρε. Πήγα να πάρω από πίσω έναν φίλο μου με μία Y46 BMW. Πω, το ακούστη. Το έχει τερματίσει. Εγώ δεν πριν, είναι. Πριν το Ταϊγού είχα Y21. Και πώς και τέτοια εναλλαγή. Γεράματα, αδελφέ. Γεράματα και η πεθαρά να σε βαράει με το μαρκούτι στο κεφάλι. Γιατί πώς χρόνεις, Ρτζίμια? Ω, άστο. Μπορεί να είμαι πιο μεγαλύτερος στην παρέα. Δεν είσαι με τίποτα, αλλά πες. Λες. Καλά. Ωραία, 25 ανάποδα βάλτο. Δεν είσαι μεγαλύτερος, έχουμε 67. Όχι ρε, φεύγομαι, χαλάσατε. Είσαι ο δεύτερος. Είμαι ο δεύτερος όμως. Ναι, δεύτερος. Εντάξει. Και, και η γυναίκα μου πάντα αυτό μου λέει, πάντα δεύτερο στάσου. Εγώ το μου. Κάτσε, κόψτε λίγο να περιμένουμε και τους άλλους από πίσω μου, ρε. Οκ. Θανάση, σας πρόκειται. Τι λες, μαλάκα, που μιλά. Τι στροφάρα είναι αυτή, ε. Έλα, Γιώργα, θα πάνω. Μου σηκώθηκε, αλήθεια. Πού είναι το Ταϊγού τώρα? Πώς λέει, άκουστε. Θα είχε μυρίσει κουνουπιπίρα πριν στο πλατό. Απλά κάνε εικόνα τον Κούλη στις τροφές. Αυτό θέλω να σου πω, άκου. Πάει που λες εχθές, είμαστε στο δρομολόγιο και λέει, είχε ένα ζιγζάκ τέλος πάντων και λέει ο Σπάρταγος μπείτε χήμα. Και λέει ο Λάμπρος, τι είχες πει, θέλει λίγο φρένο εδώ, προσοχή. Ναι, αυτό, προσοχή, γιατί θα σας πετάξει. Προσοχή, λέει, μπορεί να θέλει λίγο φρένο, λέει, να σας πετάξει. Όχι, λέει, ο Σπάρταγος, μπείτε έτσι μέσα. Πετάγει το κούτις. Άσε ρε, λέει, στο Λάμπρο, τα φρένα είναι, λέει, για τους διντίδες, λέει. Εγώ ήμουν πίσω από τον Κούλη. Πάω που λες. Βλέπω, μπαίνει στην πρώτη στροφή. Λέω, το μπούστι, μπήκε. Και δεν μπορώ να το πω, μπίβ απέναντι ευθεία, ούτε καν έστριψε το φορτηγό. Έφυγε ευθεία, καρφώθηκε ευθεία. και λέω, ρε μαλα, καλά ήμουν σίγουρος ότι καρφωθεί. Κάποιος, προσέξτε. Ήμουν σίγουρος ότι καρφωθεί. Ω, φίλε δρομάρα, ε. Όντως. Δεν υπάρχει. Και βράδυ, έτσι. Ναι, ρε, καύλα, άστο. Δεν ακούει την κόρνα. Κάνουμε πίσω. Πήγε ο ένας να προσπεράσει τον άλλο, να το παίξει έξι μισό στον άλλο και πήσε πάνω μου, πλάκα.
Φύγε μωρέ λάμπρο. Σμαλάκι. Σταμάτησε για να κατέβει να σε γαμίσει τα νάση. Από πού είναι αυτή? Ξέρουμε. CML. Τρέχτε, βατίστε. Πρέπει να το γλύφει με τη γλώσσα. Πώς μας είπε χτες. Γυαλίζει. Γυαλίζει σε ένα τζίμι. Γυαλίζει το σκασμένο χρώμα στον ουρανό. Όχι, όχι, δεν γυαλίζει το δικό μου. Καλά. Πολύ γυαλίζει. Άρα είχε δίκιο ο Κούλης ότι δεν υπάρχει σαλόνι κατά εγώ που να γυαλίζει μόνο του. Ναι. Ρε μαλάκα, μα το είχαν στο ψυγείο τόσα χρόνια, τι να πάθει. Το δικό μου γυαλίζει μόνο όταν βρέχει. Τι χρώμα είναι εκείνο το κλασικό, το μαλακί από το κυπαρισί? Όχι, ασημί μεταλλικό. Α. Ανοιχτό, ανοιχτό, πολύ. Μόνο και μόνο το μεταλλικό έχεις 10 άλογα πάνω. Όταν σας λέω εγώ. Το κούλι. Πού είναι ο κούλις να τον πάω κόντρα, ρε. Έτσι πες. Μην του λες και θα το φέρεις, Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα έρθει τώρα να πάρει το κομπιούτερ. Κούλης τριλάφτη. Τι χρονολογία είναι το δικό του, ξέρουμε? Να είναι 2000 κάτι. Ναι. Για να τα εγώ. Αλλά κατεβάζει 180. Τελικές. Ναι. Δεν ρίσκεται 180. Μαλά κατστρόφινα. Ωρε φίλε. Προσοχή εδώ μη. Ναι. Το νου σου έρχονται κι άλλοι από κάτω. Στεφ, με σαν είχαμε γίνει πατσάς μέσα στο τούνελ Μπέρκ. Με μένα, όχι, θα γίνει μόνο πατσάς. Με μένα, τον Πάνο και τον Παναγιώτη και τον Μαλάκα τον Κούλη που είναι για την δίτε στα φρένα. Παίρνα τα λέτε μη κύκλοι έτσι, χύμα. Περνάει ένα, στο δεύτερο, πέταξε. Όχι εκείνο εκεί ρε, εγώ σου λέω στο άλλο. Στο πρώτο καλό. Που, ναι, που ήταν εκείνος ο μαλάκας, μαλάρ μέσα στο τούνελ, στο ρεύμα μας. Ναι, ήμουνα κι εγώ. Όλοι γίναμε βασικά. Ναι, όλοι γίναμε. Στεφ. Έλα. Θυμήσου εκείνο το δρομολόγιο με το Πάνω το Καλ, που είχε κολλήσει και πήγα να του δώσουμε να το ξεκολλήσει και τον έστειλα μέσα στη λίμνη. Ναι, εντάξει, το ξεφυλίσατε. Ναι, εντάξει, εγώ σε ένα δέντρο έτσι. Πόσο κλειδώνουμε? 90. Α, όχι για πολύ ώρα. Λες και τον γαμάνι, λες και τον έχνε βουλώσει από πίσω, άκου. Γιέστρεψε. Βάλ το λάμπρο. Κοίτα ρε το μπαγάσα τι πήγε και έκανε. Λες και δεν υπάρχεις. Exit now. Oh. Καυλωμένος είναι αυτός. Τι μαλάκα. Ήσου ρωμένος. Καρφωσέ με. Oh, right. Έτσι γκρινιάζει και ο Κούλης. Λεύε. Ήπως να βάλω την κόμενα. Χάρης, είσαι από πίσω μου. Είσαι οριακά στις τροφές. Είμαι, ε. Έλα τώρα θα φύγουν τα καρπούς γιατί θα φύγω. Απλά σε βλέπω πάρα πολύ κοντά μου, φίλε, και με αγχώνεις. Α, οκ. Προσοχή, παιδιά, δεν είναι non-collision εδώ. Okay. Είναι. Εδώ που είμαι εγώ, όχι. Εδώ που είμαι εγώ, ναι. Εγώ πήγα ευθεία. Ελάτε. Έμπα, Δημήτρη!
Καλά καθυστερημένοι είμαστε και κάνουμε όλοι κύκλους. Μάγκες, εγώ πάω για μάμ γιατί αύριο με 3 ώρα το πρωί να σηκωθώ. Όχι, okay. Αμέσως αύριο εννοείς σήμερα. Τι εννοείς? Τι εννοείς 3 το πρωί? Σε 5 ώρες ξυπνάω για δουλειά. Άρα σήμερα. Α, πας ακίμιστος. Είναι τίποτα. Άσε, γιατί δεν βγαίνει ακίμιστος, φίλε. Γιατί ρε, νέο παιδί. Το αεροδρόμιο, τη ηλικία και να έχεις, δεν κοιτάει. Αεροδρόμιο, εκεί δουλεύεις. Τι πόστο σου έχουν βάλει, θύμισέ μου. Τζόβενο. Ένας καταστημάτων είμαι. Έγαλα, είσαι. Έχεις το μητέρα μου στο αεροδρόμιο, ε. Αλλά αυτός είναι φόρτωμα ξεφόρτωμα, αποσκευές και τέτοια. Α, σαν τους Μαροκινούς δηλαδή. Κομπλέ, οκ, okay, παιδάκα, καλή νυχτό. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα, αγόρα. Πώς σου φάνηκε, λάμπρο, η διαδρομή? Πολύ ωραία. Σκατά, σκατά. Να πάνε να γαμηθεί. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, θέλετε να παίξουμε λίγο? Τι να παίξουμε, τον πουλί μας? Δεν ξέρω ρε μαλάκα, δεν βρίσκω στη Γερμανία άλλη την ίδια εταιρεία.